Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης από τη Δημοτική Τηλεόραση. Ο τουρισμός υγείας αποτελεί έναν από τους αναπτυξιακούς μοχλούς της ελληνικής οικονομίας για την επερχόμενη δεκαετία. Σημαντικές δυνάμεις από τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας και του τουρισμού επιχειρούν με σταθερά και ουσιαστικά βήματα να τοποθετήσουν τη χώρα μας στο χάρτη της νέας αυτής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνεται στην ΚΟΣ στις 23 και 24 Ιουνίου το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα με θέμα Τουρισμός, υγείας και ανάπτυξη. Η διοργάνωση του συνεδρίου υποστηρίζεται από το Δήμο της ΚΟΤ, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στελέχη της κυβέρνησης και κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο του επιχείρην, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της υγείας, του τουρισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα παρουσιαστούν τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ελλάδα για να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά του τουρισμού υγείας. Θα αναδειχθεί η μεγάλη σημασία των συνεργασιών και των συνεργείων που πρέπει να αναπτυχθούν, θα δοθεί έμφαση στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στη διαμόρφωση του ανταγωνιστικού προφίλ. Θα συζητηθούν τα ζητήματα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν από πλευράς πολιτείας, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης της νέας αγοράς. Ο Δήμαρχος της ΚΟΤ, μεταξύ, Γιώργος Κυρίτσης, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου αύριο 5η, 21 του μήνα, στις 11 το πρωί στο Δημαρχείο με θέμα το Μεγάλο Συνέδριο για την Ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας που ξεκινά το Σάββατο στο Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτης. Το συνέδριο, να υπενθυμίσουμε, συνδιοργανώνουν η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και ο Δήμος της ΚΟΤ. Θα μετέχουν πολιτικοί, πανεπιστημιακοί, αεροπορικές εταιρείες, επιχειρηματικές, γιατροί και εκπρόσωποι φορέων. Όπως κάθε χρόνο στην έρευνα του ρεπορτάζ μας, κυρίες και κύριοι, εντάσσουμε θέματα της τοπικής παραγωγής και των τυποποιημένων προϊόντων του νησιού μας. Από το Λεωτριβείο Χατζιπέτρου ξεκινώντας, ενημερωθήκαμε σήμερα ότι περίπου σε 1.000 τόνους εκτιμάται η φετινή παραγωγή ελαιολάδου. Το τυποποιημένο προϊόν του ελαιολάδου της ΟΑΚΟ αναγνωρίζεται για την ποιότητά του και τη ζήτησή του έχει αυξηθεί κατακόρυφα τόσο από τους επισκέπτες που αγοράζουν τοπικό λάδι κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στα πρατήρια, και από τα ράφια των τουριστικών καταστημάτων και των σούπερ μάρκετ. Ήταν μια καλή χρονιά. Η χρονιά μας πέρασε. Γιατί είχαν και όλες οι ελιές συντόπιες και τα κορονέκα. Μεταξύ είχαμε και όλη την Κάλυμνο εδώ πέρα. Και ήταν ανεβασμένη. Ήταν καλή παραγωγή πέρσι. Σε πόσο τόνος εκτιμάτε ότι έβγαλε η ΚΟΣ φέτος λάδι, περίπου? 1.000 τόνους πρέπει να τους έχει βγάλει, ναι. Δηλαδή υπήρχε πολύ σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, είχε, ναι. Θα υπολογίσουμε τουλάχιστον στο 30% από ό,τι σύμφωνα με στοιχεία που εγώ συντηρώ μέσα του ρεπορτάζ. Ναι. 1.000 τόνοι λοιπόν, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς διατίθενται στην τυποποίηση πια τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ένα ποσοστό είναι για την τυποποίηση. Και το υπόλοιπο το παίρνουν οι παραγωγοί στα σπίτια τους, αυτό που βγάζουν. Πάντως, πολλοί από τους παραγωγούς, από ό,τι καταλαβαίνω, δίνουν λάδι, ας πούμε, ώστε να τυποποιηθεί, έτσι δεν είναι? Πολλοί παραγωγοί τώρα, ειδικά όλοι οι μεγαλοπαραγωγοί, παίρνουν μια μικρή ποσότητα για το σπίτι τους και το υπόλοιπο το αφήνουν εδώ πέρα, τους αγοράζουν εμείς. Ένας μεγαλοπαραγωγός, όπως τον χαρακτηρίζεται, πόσο λάδι μπορεί να βγάλει? Μέχρι 6 τόνους έχει φτάσει. Έχει παραγωγή. Αρκετά μεγάλη. Η τιμή του πώς κοιμάθηκε φέτος? Κοίταξε, αγοράζαμε 3 ευρώ το κιλό. Αγοράζαμε 3 ευρώ το κιλό. 3 ευρώ, ναι, από τους παραγωγούς. Εγώ τώρα δεν ξέρω τα υπόλοιπα. Εντάξει, δεκτικά το λέμε αυτό. Οπότε το Ελαιοτριβείο Χατζιπέτρους φέτος έκανε και τυποποίηση περισσότερο, μεγαλύτερη ποσότητα από τις προηγούμενες χρονιές. Το υποθέτω σωστά? Εντάξει, κάνουμε, γιατί φέτος έχει πιο πολύ κόσμο. Έχει πιο πολύ κίνηση. Οπότε εντάξει, έχουμε και πιο πολλά λάδια τώρα μαζεμένα. Μπορούμε να δώσουμε και έξω από το νησί. Υπάρχει τέτοιο. Εντάξει, ναι, εδώ τριγύρω και στη Ρόδο παραστήλουμε και στην Κάλυμνο, Νήσυρο. Έχει αυξηθεί φέτος η ζήτηση από άλλα νησιά και από σούπερ μάρκετ ή ακόμα και τουριστικά μαγαζιά που πολλούν το τουριστικό? Ναι, φέτος έχει κίνηση, ναι. Και φεύγει από ό,τι φαίνεται. Ο επισκέπτης προτιμάει. Προτιμάει, τα ζητάει τώρα τα ντόπια. Τα ζητάει τα ντόπια. Έρχονται εδώ πέρα, ό,τι έχει ντόπιο το προτιμάει, ειδικά το λάδι. Και φυσικά τυποποιούμε σε μεγέθη τέτοια που μπορεί κάποιος να τα φέρει μαζί του εύκολα, έτσι δεν είναι? Ό,τι θέλει, από 70 ml μέχρι 5 λίτρα. Ποιο είναι το προϊόν που προτιμάει, τουλάχιστον επισκέπτη που έρχεται εδώ οργανωμένα, γιατί ξέρω ότι γίνονται επισκέψεις στο Λεωτριβείο, στο πατήριό σας, από
Αυτό είναι. Τώρα παίζει. Ανάλογα, ο άλλος αν έχει πρόβλημα με το. Η βαλίτσα του Μπάνερ και με πτηνή, με τη Ryanair, θα πάρει μικρή συσκευασία, θα πάρει τον 100 ml. Τώρα ο άλλος είναι και η τσέπη. Τώρα ο άλλος έχει μέσα η τσέπη του κάθε πελάτη. Έχετε παρατηρήσει κάποιοι οι οποίοι παίρνουν μια ικανή ποσότητα, τη μοιράζονται μεταξύ τους ώστε να βγάλουν, δηλαδή να πάρουν ένα πεντόκιλο, ας πούμε, να μπορέσουν να το μεταφέρουν. Έχει τέτοιους πελάτες που θα έρθουν να πάρουν 3-4 πεντόλιτρα ή 3 λίτρα ή λίτρα. Δεν θα μπουν μέσα, θα πάρουν αυτό το σκοπό, θα πάρουν λάδι. Αλλά έχει τώρα ο άλλο, εντάξει, ανάλογα είπαμε ότι και η τσέπη. Σωστά. Και το ταξίδι εκεί στο βαλίτσα. Αυτό όλο αφορά του επισκέπτε. Τώρα, οι ντόπιοι εδώ, όταν πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ και δουν το προϊόν σα, το αγοράζουν. Δηλαδή, πώ είναι η κατανάλωση εκεί. Είναι η τιμή του καταρχήν ανταγωνιστική με άλλα λάδια. Ανταγωνιστική, ναι, είναι. Έχω μια τιμή ανταγωνιστική. Οπότε μπορεί να τον αγοράσει κάποιο να πάρει ένα οποιοδήποτε άλλο λάδι. Είναι πάνω, έχει σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, σε κάτι μικρά, έχω το λάδι μου μέσα και πάει καλά. Τώρα βέβαια το ζητούμενο είναι να καλύπτεται η ζήτηση. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Αυτή πάει ικανοποιητικά λόγω τη μεγάλη παραγωγή φέτο και φυσικά εφιαλώνεται ακόμα, έτσι δεν είναι. Ναι, έχουμε, εντάξει. Εφιαλώνεται. Είμαστε βέβαια παραμονές της επανάληψης της γιορτής τοπικών προϊόντων που διοργανώνεται από τον Δήμο της ΚΟ και με τη συνδρομή όλων των τοπικών παραγωγών, των μεταποιητών κτλ. Φέτος τι προσδοκάτε και αν και οι προηγουμένες διοργανώσεις βοήθησαν στην ανάπτυξη του τοπικού μας προϊόντος και ιδιαίτερα του βραδιού. Εντάξει, βοήθησε. Ας πω αυτές οι γιορτές. Βοηθάνε, αλλά όχι ότι κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί εκεί βλέπεις, δεν βλέπεις και το μεγάλο ποστό από ξένους. Βλέπεις πολλούς Έλληνες. Εντάξει, ο Έλληνας λίγο πολύ, μας ξέρουν εδώ, τα αλλοτρεπία όλα. Εντάξει, αλλά εμείς θέλουμε πιο πολύ και για τους ξένους. Εντάξει, έρχονται ένα ποσοστό, αλλά όχι αυτό που αναμένουμε. Οπότε ίσως θα ήταν και να ευχής έργο να συνεργαστείτε, προκειμένου αυτοί που, τα πρακτορία που επισκέπτονται εδώ τα ελαιοτριβεία σας να λάβουν μέρος και στη γιορτή. Γιατί όχι, έτσι δεν είναι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα αυτό δεν μπορούμε εγώ να μιλήσω. Λέμε αν θα μπορούσε να γίνει. Φυσικά λειτουργείται υπό το καθεστώς ομοιρίας από ό,τι γνωρίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια με τις αδειοδοτήσεις, κύριε Χατζηπέτρο. Ναι, ναι, δεν ξέρω αν υπήρξε πρόοδος ή έχουν μπλοκάρει τα πράγματα σε ένα παράλληλο σύμπαν του δημοσίου. Κοιτάξτε, δεν το ξέρετε πολύ καλά το θέμα μας. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο και ακόμα είμαστε στη διαδικασία, είμαστε στο Δασόν, στην υπηρεσία του Δασόν. Από εκεί περιμένουμε να πάρουμε. Πόσα χρόνια έχετε μείνει εκεί? Εκεί είμαστε. Εκδόθηκαν από ό,τι γνωρίζουμε τα πιστοποιητικά. Από το Σεπτέμβριο που είχαμε πάει στο Δασόν. Ναι. Είχαμε δώσει το φάκελο εκεί πέρα, τέλη Σεπτέμβριο, νομίζω, θυμάμαι καλά, αρχές Σεπτέμβρη. Θυμάμαι ακριβώς, κάπου εκεί. Και ακόμα δεν έχω πάρει αυτό το χαρτί στα χέρια μας για να πάμε στο περιβάλλον, να πάρουμε και από εκεί την. Ναι, Τζρόδου. Τζρόδου, ναι. Άρα λοιπόν έχει χαθεί κάπου στη διαδρομή αυτή εντάξει, τώρα, η διαδικασία. Προχτές μίλησα πάνω με την αποκεντρωμένη γιατί είχε πάει και από εκεί. Είχαμε περάσει από εδώ. Πήγαμε στην αποκεντρωμένη, έφυγε από εκεί τώρα ο φάκελος και τώρα είναι στην πορεία. Τώρα πόσο καιρό θα κάνει από τον Πειραιά να πάει στη Ρόδο, αυτό δεν ξέρω. Γιατί είναι ένα θέμα. Πάντως έχετε αριθμό πρωτοκόλλου. Ναι, έχουμε αριθμό πρωτοκόλλου. Ναι, έχουμε. Με αυτόν δεν μπορείτε να προχωρήσετε όμως τις διαδικασίες. Όχι, που θέλει το χαρτί. Τώρα, αυτό τι σας κόστησε, γιατί οι έλεγχοι έγιναν από ό,τι καταλαβαίνω φέτος και μάλιστα επιβλήθηκαν και πάλι πρόστιμα. Εντάξει, μέχρι στιγμής τα περιμένουμε, όπως μας έχουν πει, δεν ξέρω. Πάντως έγιναν, ήρθανε εδώ. Ναι, ήρθανε, γιατί είχαμε σφραγιστεί και εξφραγιστεί και το μόνοι μας. Γιατί φώναζε ο κόσμος, είχε αγριέψει ο κόσμος και πήγαινε ο Εύρος για να ανοίξουμε. Και είχε πολλή παραγωγή, μετά θα χαλάγαν και οι ελιές και αναγκαστικά και οι τρεις μαζί, τα τρία ελαιοτριβεία. Πήραμε την απόφαση να ανοίξουμε και μετά ό,τι γίνει, ας γίνει. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν καθυστερήσεις, εσείς φάγατε τα πρόστιμα δηλαδή και περιμένετε να δείτε πώς θα είναι φέτος. Ναι, τώρα αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Υπό το καθεστώς λοιπόν της ΑΣΑΦΗΣ λειτουργούμε, αλλά πάει καλά από ό,τι φαίνεται και αν προσδοκάτε μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής και περισσότερα στόνους να τυποποιείτε το προϊόν το λάδι μας, κύριε Χατζηπέτρο. Εντάξει, μακάρι να έχει πολλή παραγωγή, να βγάζει ο κόσμος λάδι. Υπάρχει περίπτωση να φέρετε εκτός από κάλυμνο και από αλλού να. Να στείλουμε λάδι. Όχι να στείλετε, να παράγετε εδώ. Να παράγουμε. Δηλαδή. Εκτός από την κάλυμνο υπάρχουν άλλοι. Εκεί νήσυρο. Εκεί νήσυρο. Νήσυρο, η κάλυμνο, η ψέρι μου. Αυτά. Η νήσυρος έχει μεγάλη παραγωγή. Όχι τόσο.
Δεν τα μαζεύουν ή δεν... Τώρα έχουν φυτέψει κάτι κορονέκα, ψηλή ελιά, ενώ πρώτα τα παλιά τα δέντρα είναι με χοντρό ελιά, ντόπια δικιά μας όπως λέμε. Εντάξει, και τώρα οι νέοι βλέπω έχουν φυτέψει και κορονέκα. Άρα παράγουν. Λοιπόν αρχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον ναι. των νέων αγροτών. Φτάνει να... η καιρή να βρέχει ο καιρός, γιατί με την ανοβουριά και φέτος δεν ξέρουμε μέχρι τον Οκτώβριο. Και τον Ιούνιο. Δεν είναι αυτή η βροχή, αυτό είναι κοροϊδία. Άρα τι θέλουμε λοιπόν, βροχές. Βροχές. Τουλάχιστον το χειμώνα τρώνε πολλά νερά ή τα δέντρα. Για να μπορέσουμε να βλαστήσουμε την ώρα που πρέπει. Να σου κάνουν και παραγωγή. Τώρα, από τώρα έχετε πόσο καιρό να βρέξει. Μέχρι τον Οκτώβριο που θα ανοίξει Νοέμβριο, θα ξεκινήσουν πάλι εδώ χάμου. Τι θα μείνει τώρα και πώς θα είναι η ελιά, ο καρπός. Αδεφάει, θα είναι ψηλό ο καρπός. Η αιώνια αγωνία του αγρότη. Αγρότη και βέβαια του παραγωγού. Βέβαια. Εύχομαι να πάνε όλα καλά φέτος. Καλά. Και ιδιαίτερα με τον κόσμο που έρχεται, μας επισκέπτεται και προτιμά τα τοπικά μας προϊόντα και τα αναδεικνύει παντού. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Παραγωγών και των νέων αγροτών, καθώς και η υποστήριξη της πολιτείας είναι προϋπόθεση για την αύξηση της παραγωγής, ούτως ώστε να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση του τοπικού μας προϊόντος, το οποίο μάλιστα μπήκε τελευταία και στις κουζίνες των ξενοδοχείων, μας εξηγεί ο κ. Παπαδημητρίου από τον ΚΟΑΚΟ Ελαιώνα. Δόξα τω Θεώ, η παραγωγή του νησιού ήταν αρκετά καλή, πολύ καλή θα έλεγα σε σχέση με τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας και συγκεκριμένα και στην περιοχή γύρω μας με τα γύρω νησιά. Εκτιμάμε ότι και τα τρία ελαιοτριβία μαζί νομίζω έχουν ξεπεράσει τους 800 τόνους παραγωγή. Είναι αρκετά πάνω από το μέσο όρο που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά εδώ έρχονται και κάνουν το λάδι τους και η Κάλυμνος και η Ψέριμος και η Νήσιρος τελευταία, που από ό,τι μάθαμε έχει αρχίσει οι νέοι αγρότες να βάζουν κορονέικες για να μπορέσουν να έχουν παραγωγή. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Το ελαιοτριβείο της Κάλυμνου δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει, γιατί είχε αυξημένη παραγωγή η Κάλυμνος πέρυσι, δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει, ανήκει στον Δήμο, οπότε λειτουργεί λίγο πολύ σαν δημόσιο. Και πολύ και τα προβλήματα που υπήρξαν σε αδειοδοτήσεις, τα οποία ακόμα δεν έχετε ξεπεράσει από ό,τι καταλαβαίνω. Δυστυχώς το τέρας της γραφειοκρατίας είναι πολύ μεγάλο. Ευτυχώς εχθές είχαμε μια θετική εξέλιξη. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Με το χαρτί του δοσονομίου. Ναι. Υπογράφηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση εχθές. Οπότε θα πάρουμε εντός λίγων ημερών και την τελεσυνδικία για να μπορέσει να ξεκολλήσει όλη η διαδικασία. Ωστόσο, τα πρόστιμα από τους ελέγχους θα τα πληρώσετε το φετινό χρόνο. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα ολοκληρωθούν όλα και θα πάνε όλα κατευχήν. Να έρθουμε στο προκείμενο. Είμαστε καλοκαιρινή περίοδος και η τυποποίηση του ελαιολάδου και το τοπικό μας προϊόν είναι στα ενδιαφέροντα των επισκεπτών και στα προγράμματα των ξεναγήσεών τους. Πώς πάει αυτός ο τομέας φέτος? Δόξα τω Θεώ, πάει πολύ καλά. Έχει ξεκινήσει η σεζόν αρκετά πιο νωρίς και από τις άλλες χρονιές και υπάρχει ένας γενικότερος ενθουσιασμός. Βέβαια, νομίζω ότι ο αριθμός των τουριστών δεν μεταφράζεται και εισπρακτικά, αλλά είναι λογικό γιατί στη γενικότερη οικονομική κρίση που υπάρχει. Πάντως, το τοπικό προϊόν είναι στις προτιμήσεις τους πλέον, έτσι. Δηλαδή, προτιμούν να πάρουν ένα τέτοιο δώρο ή ένα σουβενίρ εντός εισαγωγικών αντί άλλων μαζί τους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι και έφρηξη συσκευασίες τα οποία τυποποιείται το προϊόν, έτσι δεν είναι? Πώς το προγραμματίζετε? Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουν αρχίσει και αναζητούν το προϊόν. Υπάρχουν πολλοί επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες του νησιού, οι οποίοι γνωρίζουν την ποιότητα και έρχονται και το αναζητούν κάθε χρόνο και φέρνουν όλο και περισσότερους φίλους, παίρνουν όλο και περισσότερα δώρα. Έχουμε αρχίσει να έχουμε πλέον πελατεία και από το εξωτερικό. Δηλαδή, αν δεν έρθουν μια χρονιά σαν να επισκεφθούν το νησί μας, θα στέλνουν τους φίλους τους ή παραγγέλνουν μέσω email. Έχουμε αποκτήσει μια λίγο πολιτική σχέση. Έχουμε δηλαδή επεκτάθει, μπορούμε να κάνουμε και ηλεκτρονικές πωλήσεις? Δεν έχουμε e-shop, αλλά σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ναι. Αυτό πόσο εύκολο είναι να γίνει, δηλαδή κάποιος να παραγγείλει και να παραλάβει στη χώρα του ένα μπουκάλι λάδι, ας πούμε? Είναι πολύ εύκολο να γίνει, στέλνοντας μας ένα email, γνωρίζοντας τα προϊόντα που έχουμε. Το δύσκολο είναι ότι τα μεταφορικά είναι πολύ ακριβά. Το πληρώνουν δηλαδή χρυσάφια. Χρυσάφια, αλλά επειδή ξέρουν την ποιότητα, το προτιμούν γιατί ξέρουν ότι την αντίστοιχη ποιότητα στη χώρα τους θα την βρουν πολύ πιο ακριβά.
αν συνυπολογίσουν και το κόστος μεταφοράς. Εκτός λοιπόν από τα πρατήρια, το προϊόν, το τοπικό του λαδιού και το δικό σας βεβαίως, είναι στα ράφια του σούπερ μάρκετ εδώ και 2 χρόνια και φέτος από ό,τι βλέπω, επειδή υπάρχουν και σούπερ μάρκετ που εξειδικεύονται στις τοπικές παραγωγές και έχουν στα ράφια τους τοπικά προϊόντα, έχει ιδιαίτερη... Υπάρχει ζήτηση, αυξημένη ζήτηση θα έλεγα σε σχέση με, με τα προηγούμενα έτη. Μακάρι να συνεχιστεί. Μπορείτε να ταξιδέψετε σε αυτή τη ζήτηση? Ναι. Δόξα τω Θεώ. Φτάνει η παραγωγή να είναι ανάλογη της φετινής, έτσι. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε μπροστά στην φετινή γιορτή των τοπικών προϊόντων, στην οποία βέβαια το λάδι μας έχει εξάκουσα θέση. Συμμετέχετε όλοι, εδώ και αρκετά χρόνια το έχει τρία υποστηρίξει. Φέτος, ποια θα είναι η συμμετοχή σας εκεί και τι προσδοκάτε από μια τέτοια... Νομίζω ότι κανένας παραγωγός, τοπικός παραγωγός, δεν θέλει να συμμετέχει μια γιορτή, την οποία ουσιαστικά την έχουμε ξεκινήσει εμείς υπό την αιγίδα του Δήμου. Σωστά. Είναι μια διαφήμιση και για μας και για το νησί. Νομίζω όλοι και από ό,τι έχουμε ακούσει τα σχόλια των επισκεπτών είναι πολύ θετικά. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε και μεγαλύτερη συμμετοχή από τουρίστες. Αυτό είναι ίσως κάτι που θα έπρεπε να το επιδιώξετε και εσείς μέσω των συνεργασιών που έχετε με τα πρακτορία που έρχονται στα πρατήριά σας. Ναι, αυτό θα πρέπει να το δούμε λίγο γιατί οργανωμένα. Πιο οργανωμένα να μπορέσει να γίνει και να γνωρίσουν. Γιατί υπάρχουν ακόμα επισκέπτες οι οποίοι λίγο πολύ δεν γνωρίζουν. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δεν βγαίνουν από τα ξενοδοχεία τα οποία έρχονται. Τα ξενοδοχεία στα μίνι μάρκετ που έχουν και τα λοιπά έχουν τοπικό προϊόν? Έχουν τα περισσότερα, ναι. Έχουν τοπικό προϊόν και μάλιστα έχουν αρχίσει τα τελευταία 5 με 6 χρόνια και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες να υποστηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις, να αναζητούν τοπικά προϊόντα και έχουν κάνει, ειδικά για το ελαιόλαδο, έχουν κάνει και μια στροφή λίγο στην κουζίνα τους, να αρχίζουν να χρησιμοποιούν ελαιόλαδο και να αφήνουν σε δεύτερη μοίρα το ηλιέλαιο που είναι σαφώς και πιο οικονομικό. Από ό,τι μας έχουν πει... Εσείς δηλαδή διαθέτετε σε ξενοδοχεία λάδι, το χρησιμοποιούν για τη μαγειρική ή για τη σαλάτα μόνο? Στη μαγειρική, γιατί αν δείτε τις ποσότητες τις οποίες καταναλώνουν είναι πολύ μεγάλες. Άρα λοιπόν η ζήτηση έχει αυξηθεί και σε σχέση με αυτό τον τομέα. Γι' αυτό το λόγο και το ελαιόλαδο το οποίο παράγεται συγκό, όλη η ποσότητα, εκτός από αυτό που παίρνουν οι ίδιοι παραγωγοί στο σπίτι τους και πουλάνε σε δοχεία, σε φίλους, συγγενείς, όλο το υπόλοιπο καταναλώνεται εδώ συγκό. Δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα, ακόμη και με την περσινή χρονιά που είχαμε αυξημένη παραγωγή. Δεν είναι αρκετό για να, αν αποφασίσουν όλες οι επιχειρήσεις να καταναλώσουν, να χρησιμοποιήσουν τοπικό ελαιόλαδο, δεν θα είναι αρκετό, δεν θα φτάσει. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι να αυξήσουμε την παραγωγή. Έτσι δεν είναι? Εσείς είστε και γεωπόνος, οπότε χημικός. Αλλά μπορείτε όμως να δείτε πόσο μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει. Και αν υπάρχουν και τα περιθώρια. Αυτό είναι μια ιδιαίτερη μελέτη θέλει. Δεν μπορεί να το κάνουν τα ελαιοτρεβή από μόνο τους η παραγωγή. Σε συνεργασία με τους παραγωγούς και σε συνεργασία σαφώς με την περιφέρεια, γιατί το ελαιόλαδο είναι επιδοτούμενο προϊόν και για όλα, για τα ραντίσματα, για τις ασθένειες, υπεύθυνη είναι η περιφέρεια για να κάνει τους ψεκασμούς. Οπότε θα πρέπει να βοηθήσει λίγο εκεί. Υπάρχει συζήτηση με νέους παραγωγούς και κυρίως και νέους αγρότες που ξέρω ότι ασχολείστε και με αυτό το τομέα, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπαλαιώσουν ελαιώνες, να αυξήσουν παραγωγή, να μπουν μέσα στις διαδικασίες αυτές και, εν πάση περιπτώσει, θα ακολουθήσει η πολιτεία γιατί είναι υποχρεωμένη. Αν υπάρχει η οικονομία στο τοπικό προϊόν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει. Σε αυτό νομίζω έχει συμβάλει λίγο και η οικονομική κρίση που είχαμε τα τελευταία χρόνια και έχουμε δει μια στροφή. Ναι, σαφώς. Έχουμε δει μια στροφή ορισμένων παραγωγών στο πώς θα μπορέσουν να αυξήσουν, να γίνουν πιο παραγωγικοί οι ελαιόνες τους. Επίσης και κάποιοι νέοι αγρότες οι οποίοι έχουν αφήσει την εργασία την οποία έκαναν γιατί δεν τους απέφερε τα οικονομικά ωφέλη που ήθελαν. Οπότε θέλουν να ασχοληθούν και αναζητούν, ψάχνουν να βρουν τρόπους πώς θα κάνουν πιο παραγωγική την έκτασή τους, είτε, όχι μόνο στους ελαιόνες και σε άλλες καλλιεργίες. Και πώς θα τους αποφέρει και μεγαλύτερα έσοδα η συγκεκριμένη παραγωγή. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν ιδιαίτερα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανιδρία τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτό θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη μελέτη. Ίσως ταμιευτήρες να γίνουν περισσότεροι. Ίσως θα γίνει πιο ορθολογική χρήση.
του νερού. Να ποτίζουν δηλαδή έτσι. Θα πρέπει να γίνει και μια μεγάλη. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αρχίζουν λίγο να έχουμε πρόβλημα και με τις γεωτρήσεις. Ίσως γιατί υπάρχει υπερεκμετάλλευση. Υπάρχουν υπερβολικές γεωτρήσεις, ειδικά στις παράλληλες περιοχές. Υπεράντληση. Έχω την εντύπωση ότι σε ορισμένα σημεία του νησιού έχει σχωρήσει το αλμυρό νερό αρκετά μέσα. Αυτό υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ειδικά σε κάποιους γεωργούς οι οποίοι έχουν εκτάσεις οι οποίες είναι κοντά στην ακτή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θέλει να συνεργαστεί ένα σύνολο φορέων και ιδιωτών, όπως είναι οι αγρότες, οι ταλαιοτριβοί, οι ξενοδοχειακές μονάδες, ο Δήμος, η Περιφέρεια. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε, σε τι ποσότητα εκτιμάτε ότι θα μπορούσε να καλυφθεί η ζήτηση, έτσι όπως την περιγράφετε από πριν στο νησί, να έχουμε δηλαδή παραγωγή ελαιολάδου και με τα γύρω νησιά, έτσι, που έρχονται εδώ. Πόσο περίπου δηλαδή, αν ήταν πάνω από 1.500 τόνους, ας πούμε, να υποθέσουμε. 1.500 δεν έχει φτάσει ποτέ το νησί να κάνει παραγωγή. Θυμάστε, αν θυμάστε το 2003-2004 ήταν που είχαμε υπερπαραγωγή και σαπίζαν οι ελιές και στο ταλαιοτριβία. Νομίζω πρέπει να πλησιάσαμε τους 1.200 τόνους. Το θέμα είναι να γίνει κατά τη διάρκεια της ελαιοποίησης να υπάρχει μια συνεννόηση. Δυστυχώς στην ΚΟ έχουμε ένα καλό και ένα κακό. Καλό μαζεύουμε λίγο νωρίς ελιές, οπότε έχουμε περισσότερα αντιοξειδωτικά, καλύτερης ποιότητας ελαιόλαδο. Mm-hmm. Κακό είναι ότι θέλουμε να τις μαζέψουμε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει οργάνωση. Μέσα σε μια μέρα θέλουν να μαζέψουν όλοι. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, όσα ελαιοτριβία και να υπήρχαν στο νησί πάνω, σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα μπορούσαν να τα εξυπηρετήσουν. Πάντως, αν φτάσουμε στους 1.500 τόνους, μπορούμε ακόμα και να εξάγουμε λάδι, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω πλέον είναι. Μιας και το προϊόν έχει γίνει γνωστό, υπάρχουν συμφωνίες ενδιαφέρον από ξένες χώρες να πάμε εκεί να προβάλλουμε το προϊόν μας και φυσικά, αλλά δεν ενδιαφέρον υπάρχει. Το θέμα να μπορούμε να το υποστηρίξουν και εμείς. Θέλουμε και τις κατάλληλες εκτάσεις. Δεν είναι μόνο να φυτέψουμε καινούργια ελαιόδεντρα, γιατί πρέπει να σκεφτούμε και τα άλλα. Τα ελαιόδεντρα θα πάμε να τα φυτέψουμε σε μια περιοχή. Είναι μια δενδρώδης καλλιέργεια, πολύτιμη καλλιέργεια. Θα αφαιρέσουμε χώρο στον οποίο θα μπορούσε να φυτευτούν νεοπορκηπευτικά. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμό. Μιλάμε για έναν συνδυασμό με τα γύρω νησιά, τα οποία μπορούν να. Πώς στα γύρω νησιά υπάρχει. Η Κάλυμνος δεν έχει τόσο μεγάλη παραγωγή, δεν είναι εύκρα το νησί. Η Ψέριμος είναι μια. Νομίζω είναι γύρω στα 5.000 δέντρα, είναι οικογένειες. Και πάλι οι καλά. Συνήσυρο δεν υπάρχουν ελαιώνες, υπάρχουν 2-3. Υπάρχουν διάσπαρτα δέντρα τα οποία τα μαζεύουν, δεν ανήκουν σε κάποιον, οπότε τα μαζεύουν οι διάφοροι ιδιώτες. Είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Αλλά οργάνωση όλου του κυκλώματος, προκειμένου να αφήσουμε την παραγωγή και να υπηρετήσουμε τη ζήτηση που πάντα υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση σε όλα τα πράγματα. Την Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, στις 18 του μήνα, στην ΚΟ βουλευτή ο Δεκανίσου Λες Καματερός είχε συνάντηση με εκπροσώπους αθλητικών σωματείων του 7ου συγκεκριμένα και στελέχη του ΣΕΓΑΣ μετά από έτοιμά τους και συζήτησαν τις βελτιώσεις που πετούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις προκειμένου να διεξαχθούν οι αγιοπελαγίδικοι αγώνες Στίβου τον Οκτώβριο στην ΚΟ. Μετά από επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Αθλητισμού, ο βουλευτής Λες Καματερός, κάνει έκκληση στους Δήμους της περιοχής μας να υποβάλουν όσο πιο σύντομα μπορούν προτάσεις προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως βελτιώσεις σταρτάν, αποδυτήρια κλπ. Για να προφτάσουν να συμπεριληφθούν στο επόμενο πρόγραμμα του Υπουργείου. Κάθε χρόνο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καταστήσει πρόγραμμα και προϋπολογισμό για μικρές παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις και δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να συμμετέχουν με προτάσεις τους με δεδομένο τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Δεν θα πρέπει οι Δήμοι να μείνουν έξω από ένα τέτοιο προγραμματισμό, αλλά να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, δηλώνει ο Ηλίας Καματερός σε δελτίο τύπου. Τώρα, ο Δήμος της ΚΟΝ ανακοινώνει την πρόσληψη 68 ατόμων για τις υπηρεσίες καθαριότητες. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν ήδη από την Παρασκευή 15 του μήνα και θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 25 Ιουνίου. Η κοινοφελής επιχείρηση κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης, πρόνοιας, υγείας και αστικής συγκοινωνίας του Δήμου της ΚΟ ανακοινώνει την ένταξη του Σβουρένιου ΚΤΑΠΜΕΑ του Δήμου της ΚΟ στην δράση εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για την περίοδο 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται γυναίκες και άνδρες να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο ETA-ΑΕ, συγκεκριμένα www.eta.gr, παιδική
www.eta.gr την φόρμα αίτηση συμμετοχής, υπεύθυνη δήλωση, η οποία έχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης. Οι αίτησεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 3 Ιουλίου. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στις εκδηλώσεις των Ιπποκρατίων και στις ανακοινώσεις μας. Στο πλαίσιο των θερινών Ιπποκρατίων, λοιπόν, ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ευρωπαϊκών Σταθμών του Δήμου της ΚΟΑ ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος με τίτλο Δημιουργική Απασχόληση για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας. Θα γίνονται στο κτίριο του Σώματος του Ελληνικού Οδηγισμού από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή και από τις 10 το πρωί έως και τη 1 μετά το μεσημέρι για την περίοδο από 2 Ιουλίου μέχρι και 28 Αυγούστου. Συνεχίζεται εντωμεταξύ το Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου και η μουσική παράσταση με την Τετάρτη 27 του μήνα στις 8:30 «Η αγάπη τραγουδιέται πάντα» της Εστούς Διαντίνας των σχολείων της Κοακής Ενδοχώρας, στην οποία συμμετέχουν τα μουσικά σύνολα των σχολείων Αντιμάχιας και Ζυπαρίου. Αναμένεται με αγωνία, θα γίνει στο Ρωμαϊκό Εδίο. Μια ακόμα θεατρική παράσταση. Η Κοιμωμένη Ξύπνηση από τους μαθητές του πρώτου Γέλ της ΚΟ και από το Ιπποκράτιο Λύκειο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 του μήνα στις 8 το βράδυ στο χειμερινό κινηματογράφο Ορφέας. Και από το Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου και Μουσικής στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις των παιδικών σταθμών του Δήμου της ΚΟΗ, οι οποίοι συνεχίζονται και από σήμερα. Και συγκεκριμένα, ο παιδικός σταθμός Σεπιλίου πραγματοποιεί την εκδήλωσή του «Μια ζωή Εσώπου Μύθι» είναι ο τίτλος, σήμερα 20 του μήνα, στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Πυλί. Ο παιδικός σταθμός Αμερικής «Η νύχτα μυρίζει για σεμί» στις 21 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα στο Λαγοροφικό Μουσείο στο Χάνι, ενώ ο παιδικός σταθμός της Γεωργύρου Αβέροφ θα παρουσιάσει το παραμύθι με τα χρώματα στις 22 Ιουνίου στις 7:30 στην Παιδική Χαρά Πασανικολάκη. Πολύ αρχιερατική χοροστασία στον Εσπερινό του Αγίου Νικήτα του Νησιρίου απόψε στο νησί, για το οποίο αναχωρούν επίσης σήμερα από ΚΟ πάρα πολλοί προσκυνητές με τα δύο πλοιάρια που θα διαθέσει η Μητρόπολη Κονησίρου. Οι Μητροπολίτες Χίου, Ψαρών, Ινουσών Μάρκος, ο Σίμης Καστελορίζου Τύλου, Χάλκης Χρυσόστομος, ο Επίσκοπος Ολύμπου Κύριλλος και ο Μητροπολίτης ΚΟΟΥ Νησίρου Ναθαναήλ θα συλλειτουργήσουν στον Άγιο Νικήτα της Νησίρου, στο όμορφο εκκλησάκι, στο Μανδράκι. Ήχος πρώτος. Της Νησίρου των Γόνων και της Χίου το Κάφημα, των Φρουρών Αιγαίου Πελάγους Νικήταν των Ένδοξων, υμνήσομεν, συμφώνος οι πιστοί, βοώντες προς αυτόν ειλικρινώς. Σε σλιτές τους στην μνήμην επιτελούντας σώζε και βοώντασι. Δόξα το σε δόξα ας αντιχριστώ, δόξα το σε στεφανός αντιδόξα, το δωρισαμένο σε ημίν πρέσβην ακίμητον. Όπως κάθε χρόνο η Μητρόπολης ΚΟΟΥ Νησίρου διοργανώνει εκδρομή στην Νήσιρο προκειμένου οι πιστοί να συμμετέχουν και φέτος στις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Νικήτα του Νησιρίου. Πολυερχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί απόψε με την παρουσία του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών Μάρκου, Σίμης Τηλουχάλκης Καστελορίζου Χρυσόστομου, του Επισκόπου Ολύμπου Κυρίλου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη ΚΟΟΥ Νησίρου Ναθαναήλ. Επίσης, αύριο, ανήμερα της εορτής του Αγίου Νικήτα του Νησιρίου, θα πραγματοποιηθεί η πολυιεραρχική λειτουργία. Στο πολύ όμορφο εκκλησάκι στην Ίσυρο, στην ιστορία του Αγίου, διαβάζουμε από το συναρξιστή. Ο Άγιος Νεομάρτης Νικήτας, ο Νησίριος, γεννήθηκε στην Ίσυρο της Δωδεκανήσου από γονείς χριστιανούς. Όπως συνέβη σε όλες τις τουρκοκρατούμενες περιοχές, αφού πολλοί από ανάγκη ή από τον φόβο των Τούρκων άλλαξαν την πίστη τους, το ίδιο συνέβη και με την οικογένεια του Νικήτα. Τούρκευσαν λοιπόν όλοι και ο Νικήτας μεγάλωνε με τη συνείδηση αυτή ότι ήταν Τούρκος. Μια μέρα μάλωσε με ένα άλλο τουρκόπουλο και η μητέρα του έβρισε τον Νικήτα ονομάζοντάς τον Γκιαούρη, δηλαδή άπιστο. Στενοχωρημένος, ο Νικήτα ζήτησε να μάθει από τη μητέρα του γιατί η τουρκάλα τον έβριζε λέγοντας τον άπιστο. Η μητέρα του αναγκάστηκε να του πει όλη την ιστορία ότι ήταν χριστιανή όλη η οικογένεια και ότι το χριστιανικό του όνομα ήταν Νικήτας. Από εκείνη τη στιγμή στη συνείδηση του Νικήτα άρχισε μια επανάσταση. Σκεπτόταν με τι τρόπο θα ξαναγύριζε στην πατροπαράδοτη χριστιανική του πίστη. Ενώ βρισκόταν στο λιμάνι του νησιού και σκεπτόταν αυτά τα πράγματα, παρακαλώντας τον Χριστό να τον βοηθήσει, ένα καΐκι έφευγε για τη Χίο. Τον θεώρησε κατάλληλη ευκαιρία, μπήκε μέσα και έφτασε στο νησί της Χίου, μη ξέροντας πού να πάει και έχοντας σαν πηξίδα του την προστασία του Θεού, ακολούθησε ένα δρόμο που τον έφερε στο περίφημο βασιλικό μοναστήρι της Νέας Μονής.
Εκεί εξομολογήθηκε στον ηγούμενο ότι του συνέβαινε και το μεγάλο του πόθο να ξαναγυρίσει στην Αγία Εκκλησία και να ζήσει σαν χριστιανός. Ο ηγούμενος τον έστειλε και εξομολογήθηκε σε έναν Άγιο Αρχιερέα που εφησύχαζε τότε στο νησί, τον πρώην Μητροπολίτη Κορίνθου Μακάριο. Κατόπιν τον κατήχησαν όπως έπρεπε, τον μύρωσαν και παρέμεινε στο μοναστήρι κάνοντας πολλή προσευχή και νηστεία, αποφεύγοντας εμφανίσεις και συζητήσεις με τους πολλούς και συζητώντας μόνο για πράγματα που είχαν σχέση με τη χριστιανική πίστη και αρετή, με τον ηγούμενο και τους πατέρες της μονής που ξεχώριζαν για την ευλαβιά τους. Είχε δε και ένα μικρό δοχείο με αγιασμό και κάθε τόσο έπινε από λίγο. Με όλα αυτά, θέρμανε η καρδιά του από τον έρωτα του Χριστού. Ακούγοντας μια φορά ότι αυτοί που είχαν αρνηθεί τον Χριστό έπρεπε να κηρύξουν δημοσίως ότι αρνούνται την ψεύτικη πίστη και ότι είναι έτοιμοι να χύσουν το αίμα τους για την αγάπη του Χριστού, το έβαλε καλά στο νου του και στην καρδιά του και από εκεί και πέρα η προσευχή του εις το Χριστό ήταν να τον αξιώσει, να μαρτυρήσει και να χύσει το αίμα του για χάρη του. Μετά, ναι, το περίμενα να παίζω το μηχανάκι γι' αυτό. Μετά την Αγία Μονή, για ένα διάστημα, στη Μονή των Αγίων Πατέρων, δείχνοντας και εκεί την ίδια επιμέλεια στους κόπους και τις ασκήσεις της πνευματικής ζωής, ήταν 15-16 χρονών ο Νικήτας όταν ήρθε η πολυπόθητη στιγμή να ομολογήσει την πίστη του για την αγάπη του στον Χριστό. Κατεβαίνοντας στην πρωτεύουσα της Χίου, τη χώρα, βρέθηκε για κάποια αιτία μπροστά στον Αγά, ο οποίος με διάφορες ερωτήσεις που του έκανε, έμαθε ότι ήταν μουσουλμάνος. Και τώρα τον έβλεπε να ελέγχει και να αποστρέφεται τη μουσουλμανική θρησκεία και να ομολογεί με θάρρος, ασυνήθιστο για την ηλικία του, ότι είναι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνει. Μάτια προσπάθησαν με κολακίες και υποσχέσεις να τον μεταπίσουν. Άρχισαν να τον απειλούν για να κάψουν το φρόνημά του. Όσο όμως τον φοβέριζαν και τον απειλούσαν, τόσο περισσότερο άναμε μέσα του η φλόγα για την αγάπη του Χριστού. Αφού τον χτύπησαν αλίπητα, τον έβαλαν φυλακή και στη συνέχεια άρχισαν να τον βασανίζουν αλίπητα για διάφορους τρόπους. Ο μάρτυρας του Χριστού τον αντιμετώπιζε όλα με νηστεία και προσευχή, ζητώντας τη θεία βοήθεια και δύναμη. Χριστιανοί που ήταν μαζί του στη φυλακή τον παρακαλούσαν να φάει κάτι, εκείνος τους αρνιόταν ότι και τρεφόταν με την τροφή την οποία αυτοί δεν είχαν και φρένεται με φροσύνη που αυτοί δεν μπορούσαν να νιώσουν, με το πνεύμα. Τον έριξαν κρυφά, δέσμιο, χειροπόδαρα, σε στάβλο, να τον ποδοπατήσουν τα άλογα για να μην ακούγεται έξω στους χριστιανούς η παρησία και η ανδρεία του. 10 μερόνυχτα κράτησαν τα μαρτύρια του Αγίου και αφού τον έβγαλαν από την φυλακή κυριολεκτικά τον έσερναν ως πρόβατο επί σφαγήν. Φέροντάς τον σε ένα μέρος έξω από την πόλη που ήταν το Ιβυρίκτιο μετόχι που είπαν και για μια ακόμα φορά να πει ότι είναι μωαμεθανός για να γλιτώσει τη ζωή του, εκείνος απάντησε με θάρρος «Χριστιανός είμαι, Νικήτας ονομάζομαι και Νικήτας θα ποθάνω». Οι χριστιανοί βλέποντας τον νεαρό της ηλικίας του και φοβούμενοι μήπως δηλιάσει τον θάνατο, παρακαλούσαν τον Θεό να τον δυναμώσει, να τελειώσει το δρόμο του μαρτυρίου. Ο Νικήτας όμως όχι μόνο δεν φοβόταν, αλλά έλεγε και στους μουσουλμάνους να τον θανατώσουν γρηγορότερα για να βρεθεί κοντά στον αγαπημένο του Χριστό. Εν τέλει ένας Τούρκος, Κριμλής λεγόμενος, βλέποντας άλλους που συστέλλονταν να τον αποκεφαλίσουν, όρμησε με πολλή μανία και του απέκοψε την τίμια κεφαλή με πολλές μαχαιριές για να του αυξήσει την τιμωρία και τους πόνους. Έτσι έλαβε το μακάριο τέλος ο θείος Νικήτας στις 21 του μηνός Ιουνίου του 1732. Πολλά θαύματα έγιναν και γίνονται μέχρι σήμερα από τον Άγιο Νεομάρτυρα Νικήτα, όπως αναφέρει ο συναρξιστής, σε όσους με πίστη και ευλάβεια τον τιμούν και επικαλούνται τη βοήθειά του. Στα αθλητικέ μα ειδήσει, κυρίε και κύριοι, την Κυριακή 24 του μήνα θα διεξαχθεί ο τρίτο ημιμαραθώνιο Round Crater, τρέχοντα δηλαδή στον κρατήρα, στην Ίσυρο. Εκτό από τον ημιμαραθώνιο, θα υπάρξει αγώνα 12 χιλιόμετρων, 6 χιλιόμετρων, παιδικό αγώνα, καθώ και η διαδρομή απλού τρεξίματο και περπατήματο. Να σημειωθεί ότι είναι ένα από του ελάχιστου αγώνε παγκοσμίω όπου οι δρομεί έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν δίπλα σε ενεργό ηφαίστειο. Ο διοργανωτή, Ελληνοαμερικανό Αναστασιάδη Αλέκο, ο οποίο βρίσκεται στην ΚΟ με την οικογένεια του, μιλώντας στη δημοτική τηλεόραση, εξηγεί το σκοπό και τους στόχους αυτής της αθλητικής διοργάνωσης. Η σπουδαιότητα του αγώνα είναι το τι σημαίνει για εμάς και για αυτούς που θα συμμετέχουν. Έτσι κρίνουμε τη σπουδαιότητα του αγώνα. Δεν είναι μόνο σταθμός η ΙΚΟΣ για εμάς. Η ΙΚΟΣ είναι ένας μεγάλος λόγος που γίνεται αυτός ο αγώνας. Γιατί τα πρώτα παιδιά που ήρθαν να μας στηρίξουν στην προσπάθεια αυτή ήταν από την ΚΟ.
δρομής εδώ του κλαμπ του νησιού, που χωρίς αυτούς δεν θα ήταν ο ίδιος ο αγώνας. Και αυτά τα παιδιά, αυτός ο κορμός που ξεκίνησε από την πρώτη χρονιά μας βοηθάει. Είναι ένα μεγάλο κίνητρο για μας για να ερχόμαστε πάντα στην ΚΟ πριν πάμε στο νησιό. Και τα παιδιά αυτά είναι που δίνουν ψυχή και δύναμη στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε στο εμποριό της νησιού. Ερχόσαστε από την Αμερική. Αχα. Άρα όλη η οργάνωση έγινε από εκεί και υποστηρίζεται ναι, εμείς, από εκεί. Εγώ και η γυναίκα μου έχουμε μια εταιρεία που έχει αξεσουάρια δρομής σε όλη την Αμερική και διοργανώνουμε αγώνες εκεί και υποστηρίζουμε άλλους αγώνες και συμβουλεύουμε άλλους αγώνες που αυτή είναι η δουλειά μας. Αλλά αυτό ο αγώνας είναι τόσο ιδιαίτερος για μας για διαφορετικούς λόγους που δεν το σχετίζουμε επαγγελματικά. Σωστά. Είναι ναι. Κάτι που... Κάτι σημαίνει πάρα πολύ και για μας προσωπικά και για το χωριό. Ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα? Φυσικά είναι όλοι καλοδεχούμενοι, είτε είναι έμπειροι δρομής είτε όχι. Δεν είναι αγώνας αγωνιστικός, δεν θέλουμε να τον καθιερώσουμε έτσι. Για μας είναι μια γιορτή, έτσι το λέμε. Σωστά. Δεν λέμε αγώνας, λέμε γιορτή. Σε μια γιορτή είναι όλοι καλεσμένοι. Και φυσικά δεν είναι μόνο ένας αγώνας δρόμου, θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την πληροφορία. Σιγά σιγά θα χτιστεί έτσι ώστε να όχι μόνο να είναι όλοι καλεσμένοι, να έρχονται και όλοι και να είναι και ευχαριστημένοι από τον αγώνα. Θα υπάρχουν παιδικός αγώνας πρώτα, θα το ξεκινήσουμε με παιδικό αγώνα, φυσικά δωρεάν για όλα τα παιδιά που θα πάρουν όλοι μετάλλιο. Θα έχουμε τρεις διαφορετικές αποστάσεις με καταπληκτική θέα και οι τρεις, πηγαίνοντας από το εμποριό που είναι χτισμένο στην κορυφή του κρατήρα κάτω στο εφέ. Θα υπάρχει ένας γυρισμός 6 χιλιόμετρα που είναι κάτω στο ηφαίστειο, 12 χιλιόμετρα που είναι ηφαίστειο και επιστροφή και ο μημαραθώνιος που οι πιο πολλοί αθλητές από την ΚΟ, οι φίλοι μας θα κάνουν το μημαραθώνιο, συνέχεια γύρω από τον κρατήρα και ξανά επιστροφή πάνω στο εμπόριο. Θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Και γίνεται πότε ακριβώς ο αγώνας? Την Κυριακή το απόγευμα. Κυριακή το απόγευμα. Ναι. Γιατί φυσικά πρέπει να είναι και ο καιρός ανάλογος, να μην έχει πολύ ζέστη, γιατί εκεί είναι και ιδιαίτερο το περιβάλλον. Ναι, ακριβώς. Μετά την απονομή θα υπάρξει και ένα δωρεάν συναυλία. Γιατί υπάρχουν εκδηλώσεις που γίνονται στο νησί αυτές τις μέρες. Έχετε συνεργασία δηλαδή με τον Δήμο εκεί και τον πολιτιστικό? Όχι, συνεργασία δεν έχουμε Δήμο, απλώς μας προσφέρθηκαν οι μουσικοί που έρχονται για αυτό, μας προσφέρθηκαν να είναι παρόν εκείνη τη μέρα. Και ένα γλέντι. Και ένα γλέντι, ακριβώς. Στο Μαδράκι κάτω στην. Όχι, στο εμποριό. Στο εμποριό. Στο εμποριό. Όπως το λένε. Χωριό της. Ναι, είναι ένα μέρος πολύ ιδιαίτερο για μας και τον χορηγό, τον αδελφικό μου φίλο, τον Τριανταφύλλο, που είναι από εκεί και έχει φέρει τη ζωή πίσω στο εμποριό με τις εργασίες που έχει κάνει. Γι' αυτό και θέλουμε να καθιερώσουμε αυτόν τον αγώνα στο εμποριό, να γίνει πιο γνωστό και στους ανθρώπους της ΚΟ. Και στους επισκέπτες που μαθαίνουν, ειδικά στο φίλαθλο κοινό, που μαθαίνουν ότι υπάρχει αυτό το event εκεί και αποφασίζουν να κάνουν τις διακοπές τους. Αυτό ακριβώς και το έχουμε καθιερώσει έτσι πάντα κάθε καλοκαίρι. Άρα λοιπόν έρχεται και κόσμος απ' έξω για να πάρει μέρος σε αυτό το event. Αυτό εξαρτάται από ανθρώπους σαν και εσάς και τη Sandy Λαδίκου που μας βοηθάνε να το κάνουμε γνωστό. Γιατί εμείς δεν το κοιτάμε επαγγελματικά αυτό το γεγονός. Εξαρτώμαστε από ανθρώπους σαν και εσάς. Έχετε συγγένεια με ΚΟ και... Συγγένεια καρδιάς με το εμποριό. Έχω τον αδερφικό μου φίλο που μεγαλώσαμε 30 χρόνια, είμαστε φίλοι μαζί. Και υπήρχε κάποιος τρίτος φίλος που λέγαμε θα κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Και το χάσαμε πριν λίγα χρόνια. Και το κάνουμε πάντα στην τιμή του. Ναι. Αν και μόνο ο Τριαντάφυλλος είναι από το εμποριό και οι τρεις μας αγαπούσαμε το μέρος αυτό γιατί ξέρουμε πόσο ιδιαίτερο είναι και για μας που δεν ζούμε στην Ελλάδα πολλά χρόνια, μέρη σαν τον εμποριό είναι ίσως η πιο κοντινή ψυχή της Ελλάδας που ίσως την έχουμε ξεχάσει κάπου. Οπότε για μας το συνδυάζουμε, μας θυμίζει αυτό το μέρος της Ελλάδας που δεν έχει χαθεί, τέτοια μέρη σαν το εμποριό. Στην Αριζόνα, βέβαια, που ζείτε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει μεγάλη κοινότητα Ελλήνων, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει. Ωστόσο, πριν ζούσατε στη Νέα Υόρκη, σε μεγάλες πόλεις, εκεί υπήρχαν και πολλοί. Πάρα πολύ. Όπως ξέρετε, εσείς εδώ στην ΚΟΗ με τη μεγάλη ελληνοαμερικάνικη κοινότητα, ναι. Όμως εκεί που ζούμε με τα παιδιά και τη γυναίκα μου, έχω τέσσερα παιδιά, γεμίζουμε την καρδιά μας από Ελλάδα όταν ερχόμαστε το καλοκαίρι. Και μετά, τέσσερα παιδιά, Ναι, τέσσερα κορίτσια. Πάντα, ναι. Ναι. Και έτσι γεμίζει η καρδιά μας, οπότε όταν πάμε και δεν υπάρχει μεγάλη κοινότητα, κρατάμε αυτό που πρέπει μέσα μας.
Και να κάνουμε υπομονή μέχρι τον επόμενο χρόνο. Μέχρι τον επόμενο χρόνο. Ναι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά φέτος, ναι. Να το απολαύσετε, ναι. Και εσείς και οι δρομείς, ναι. Και τα παιδιά που θα πάρουν μέρος και φυσικά τα δικά σας, ναι. Παιδιά. Και να ευχηθούμε στο τέλος και στο, ναι. Επανειδήν του χρόνου. Και πραγματικά σας ευχαριστώ και εσάς και τη Σάντι Λαδίκου. Στηρίξτε μας για να έχουμε και ακόμα ένα παραπάνω κίνητρο. Και να το κάνουμε όλοι μαζί. Και να προβάλλουμε τις ομορφιές του, ναι, τόπου μας. Και να έχουμε μια γιορτή που να συμμετέχουμε ενεργά όλοι μας. Δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς ή κάποιος άλλος. Όλοι μαζί το κάνουμε για να έχουμε ένα γεγονός να χαιρόμαστε το κάνουμε. Και να δίνουμε ζωή, ναι. στην Ίσυρο, στην Κόπαντου. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εμείς, πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Στην πρόγνωση του καιρού, τώρα, κυρίες και κύριοι, έθριος ήταν ο καιρός στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις αύριο, με ένταση από 2 και 3 από 4. Η θερμοκρασία εντωμεταξύ θα κυμαίνεται μεταξύ 24 και 33 βαθμών Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.